Θα παραμείνουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο συγκεκριμένο θέμα. Θα συναντήσουμε μέσω Skype τον κύριο Γιώργο Κιζηρίδη, Δημοτικό Σύμβουλο της Αλεξανδρούπολης. Καλησπέρα σας, κύριε Κιζηρίδη. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε απόψε κοντά μας. Κυρία Σταυλίδου, καλή χρονιά σε εσάς, στους εργάτες σας και φυσικά στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Λοιπόν, μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες που έλαβαν χώρα συγκεκριμένα την Κυριακή και συγκεκριμένα με την διαδικασία της εκλογής του νέου Προέδρου, ακολούθησαν και άλλα που αφορούν συγκεκριμένα εσάς και κατόπιν όλων αυτών ήρθε η διαγραφή η δική σας από την παράταξη, από την διοικούσα παράταξη του Δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη, Δήμος για όλους πρώτα εσύ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέραμε και στο δελτίο τύπου που αναγνώστηκε προηγουμένως και εξέδωσε η παράταξή σας, αποστέλλοντάς το σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σας προσάπτουν και κάποια συγκεκριμένη κατηγορία. Θέλω ένα σχόλιο σας για την διαγραφή. Κυρία Σταυλίδου, τα σχόλιά μου θα είναι περισσότερα από ένα, αρκεί να έχω την δυνατότητα και τον χρόνο. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια ζητήματα αρχικά και να πούμε κάποια πράγματα που προηγήθηκαν ώστε να καταλήξουμε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή. Ναι. Εγώ προσωπικά ζήτησα από τον Δήμαρχο να με αντικαταστήσει από Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζα τότε και με εμπόδιζαν φυσικά να είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου. Ανταποκρίθηκε αμέσως και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Πριν περίπου 2 μήνες τον ενημέρωσα εγγράφως για να διευκολύνω το σχεδιασμό του ότι δεν επιθυμώ καμία θέση ευθύνης στο νέο σχήμα διοίκησης που σχεδίαζε. Πρόσφατα με τίμησε με την πρότασή του να αναλάβω την Προεδρία του Αναπτυξιακού Οργανισμού, την οποία ευγενώς αρνήθηκα και πάλι. Αυτά γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, αλλά θα είμαι και ειλικρινής. Ο Δήμαρχος προημερών μας κάλεσε σε μια παραταξιακή συνάντηση, καθώς και να στείλουμε στο email του την επιθυμία μας για τις διμερεσίες της Κυριακής σε ό,τι αφορά την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Σε αυτή την παραταξιακή συνάντηση, ο Δήμαρχος δυστυχώς απουσίαζε προφανώς για σοβαρούς λόγους. Ανταποκρίθηκα άμεσα και εξεδήλωσα γραπτώς το ενδιαφέρον μου για υποψήφιος ως μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Παρά το γεγονός ότι ο Δήμαρχος ανακοίνωσε δια τηλεοπτικής συνέντευξης την υποψηφιότητα του κυρίου Καΐσα, για την οποία δεν λάβαμε γνώση και δεν συζητήσαμε προηγουμένως έσω παραταξιακά, γνώριζα ότι είχε προσωπικό ενδιαφέρον ο κύριος Κολλιός να αυτοπροταθεί ως υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Σεβόμενος απολύτως την εμπειρία του και την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία του με αυτή την ιδιότητα, προσωπικώς συνηγόρησα. Σας προκαλώ να βρείτε ακόμα μία παράταξη σε όλη τη χώρα όπου τα μέλη της πληροφορήθηκαν για την επίσημη πρόταση της παράταξης που διοικεί το Δήμο για Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου από το Δελτίο Ειδήσεων τοπικού καναλιού, συγκεκριμένα στο δικό σας, σε εσάς, και μπράβο σας για την επιτυχία αυτή. Βλέπετε πουθενά σε αυτό εσείς παραταξιακή συνοχή και βούληση? Θέλετε να πείτε δηλαδή πως δεν γνωρίζατε την πρόθεση του Δημάρχου εκ των προτέρων και το πληροφορηθήκατε από το δελτίο μας? Δεν είχατε συζητήσει μέσα στην παράταξη για κάτι τέτοιο? Για να είμαι ειλικρινής, κυρία Σταυλίδου, επειδή βρισκόμουν εκτός ησυχίας μου και δεν είχα τη δυνατότητα, πληροφορήθηκα την ανακοίνωση αυτή μέσω τρίτων και μετά φυσικά είδα και το δελτίο ειδήσεων, το οποίο εσείς ήσταν παρουσιάστρια και συμμετείχε ο Δήμαρχος. Τώρα, παρακαλώ, ολοκλήρωστε. Το Σάββατο 8 Ιανουαρίου, θέλω να τα πω για να υπάρχει μια εικόνα στον κόσμο και να γνωρίζει ο κόσμος. Ναι, τα βάζετε στη σειρά τους χρονικά. Ακριβώς. Το Σάββατο 8 Ιανουαρίου, αργά το βράδυ, συνεδρίασε διαδικτυακά η παράταξη και δεν μπόρεσα να παρευρεθώ όπως και άλλοι συνάδελφοι. Αργά το βράδυ έμαθα ότι προτάθηκε η διαγραφή του κυρίου Κολλιού. Το γεγονός αυτό ήταν ο πραγματικός ευνηδιασμός. Στη συνέχεια, και επειδή ο υπερπαραταξιακός και άκρος τιμητικός τίτλος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει ένα ειδικό βάρος και μια διαπαραταξιακή αναγνώριση, θεώρησα ότι είχα κάθε δικαίωμα από τον νόμο να αυτοπροταθώ. Δεν σας κρύβω ότι δέχτηκα κρούσεις
από αρκετούς συναδέλφους του Δημοτικού Συμβουλίου προς την επιλογή μου αυτή, οι οποίοι θεωρώ ότι με τη στάση τους αυτή τίμησαν τη μέχρι σήμερα συμπεριφορά μου αυτά τα 2,5 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, μισό λεπτά και λίγο, κυρία Κιζηρίδη, γιατί βάζετε πολλά θέματα μαζί στο τραπέζι της συζήτησης. Κατανοητό, θέλετε να τα αναλύσετε και να γίνετε σαφείς για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε όλες αυτές τις ημέρες και για το τι έγινε. Ωστόσο, αναφερθήκατε στην υποστήριξή σας απέναντι στο πρόσωπο του κυρίου Κολιού, ο οποίος εξεδήλωσε το ενδιαφέρον του να αυτοπροταθεί για πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρ' όλα αυτά, ενεργήσατε κι εσείς κατά τον ίδιο τρόπο, κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης, αποφασίσατε να αυτοπροταθείτε για πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα φτάσουμε αργότερα εκεί. Προχωρήσατε σε αυτή την ενέργεια. Γιατί το κάνατε από τη στιγμή που στηρίζατε? Η απόφαση της υποψηφιότητάς μου ήταν στιγμιαία και με την κίνηση αυτή ήθελα να δηλώσω την διαμαρτυρία μου για τον τρόπο που χειρίστηκαν τον αποκλεισμό του πρώην Προέδρου κ. Κολιού από τη διαδικασία της αυτοπρόθεσης. Άρα ήταν μια πράξη στήριξης προς το πρόσωπο του κ. Κολιού. Σαφώς. Θέλω να γίνει κατανοητό ότι αν είχα προσχεδιάσει, όπως ορισμένοι με κατηγορούν, την πρόταση, αυτή την αυτοπρόταση, θα είχα φροντίσει να συγκεντρώσω τα 2/3. Δεν με ενόχλησε, ούτε με ανησύχησε το αποτέλεσμα και ουδέποτε κινήθηκα ούτε από ιδιωτελή, ούτε από αλλότρια συμφέροντα. Οι 20 θετικές ψήφοι και η ανταπόκριση της πλειοψηφίας των συναδέλφων προς το πρόσωπό μου φυσικά με χαροποίησε ιδιαίτερα και τους ευχαριστώ όλους γι' αυτό. Στην επόμενη διαδικασία κατέθεσα πάλι νομίμως την υποψηφιότητά μου όσο είχα δικαίωμα για μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, όπου οι συνάδελφοί μου με τίμησαν και με εξέλεξαν πρώτο εκλεγμένο σε αυτή τη θέση. Πάντως, θέλω και ένα σχόλιο σας σύντομο για το πώς κρίνετε την εκλογική διαδικασία, το πρωτόκολλο που ακολουθείτε, αν θέλετε, είναι η μόνη λέξη που μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό και που ζητάει ουσιαστικά από έναν δημοτικό σύμβουλο που αυτοπροτείνεται για πρόεδρος τα 2/3 των ψήφων. Ανταυτού, από την πρόταση ενός δημάρχου ζητείται μόνο το 1/3 των ψήφων επί του συνόλου. Ισχύει πράγματι αυτό, αυτή είναι η διαδικασία. Ο νομοθέτης εν σοφία τα πάντα επίησε. Αποδέχτηκα σαφώς το αποτέλεσμα και ευχήθηκα πολλές φορές και κατηδίαν στον κύριο Καΐσα καλή επιτυχία στο έργο του. Σε αντίθεση με άλλους, εγώ, κυρία Σταμπουλίδου, σέβομαι τις δημοκρατικές διαδικασίες, όσο απογοητευτικές και αν είναι. Και η λέξη απογοητευτικές συμπεριλαμβάνει και το δικαίωμα που δίνει η νομοθεσία στον Δήμαρχο με την αυξημένη πλειοψηφία της παράταξης να προχωρά σε διαγραφές αρκεί να έχουν επαρκή και ειδική αιτιολογία. Τώρα, πάντως, ξεκαθαρίζεται το γεγονός πως δεν υπήρχανε πολιτικά λησβερίσια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, προσπαθώ να είμαι συγκεκριμένη, στο δελτίο τύπου της παράταξης, γιατί πολλά ακούστηκαν τα τελευταία 24 ώρα σε σχέση με το στιγμιότυπο που παρακολουθήσαμε με τον επικεφαλής της παράταξης Πόλη και Πολίτες, τον κύριο Λαμπάκη, να ψιθυρίζει κάτι σε εσάς την ώρα εκείνη της διαδικασίας, της εκλογικής, και μετά από λίγο ήρθε η δική σας αυτοπρόταση. Το διαχωρίζετε? Κυρία Σταμπουλίδου, θέλω περίπου 3-4 λεπτά αν έχω τη δυνατότητα για είναι να απαντήσω. Είναι πολύ ο χρόνος, αλλά ένα λεπτό σας το δίνω. Το αντιλαμβάνομαι, θα είμαι όσο πιο σύντομος μπορώ. Αρνούμε να πιστέψω ότι ο συντάκτης αυτού του πολύ κακού δελτίου τύπου της διαγραφής μου είναι ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης. Αμφιβάλλω αν πρόλαβε καν να το μελετήσει. Αυτό το δελτίο τύπου είναι εμφανέστατα προϊόν κάποιου ή κάποιων, μάλλον πολύ μακριά από την πολιτική ως γνώση και ως προκτική, και σίγουρα προσφέρουν κάκι στις υπηρεσίες του Δήμαρχου. Ο Γιάννης Ζαμπούκης δεν είναι σε καμιά περίπτωση ανόητος και δεν θα επέλεγα ποτέ έναν ανόητο για να κατέβω μαζί του ως υποψήφιος. Σε αυτό το σκέλος δεν μπορώ να τον αδικήσω με ψεύδι. Περαιτέρω όμως οφείλω να πω κάποια πράγματα. Δεν κλήθηκα, εάν έγινε πραγματικά μια προσυνεδριακή συζήτηση επί της διαγραφής μου, να καταθέσω τις προτάσεις μου. Δεν μου κοινοποιήθηκε ούτε καν το πρακτικό της διαγραφής μου. Ξέρετε, σύμφωνα με την νομική επιστήμη, κάθε κατηγορούμενος στην προκείμενη περίπτωση εντός πολλών εισαγωγικών έχει το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης. Με διέγραψαν χωρίς να με ακούσουν. Στην αυτοδιοίκηση ερχόμαστε να υπηρετήσουμε το Δημότη με σύνεση, με αξιοπρέπεια και με διαφάνεια
και όχι με μορφιλοδοξίες για εξουσίες και μεγαλεία. Το όνομα της παράταξης «Δήμος για όλους πρώτα εσύ» είναι το ιδεολογικό αποτύπωμα που προσδιορίζει το πολιτικό μου δρόμο στην αυτοδιοίκηση. Δεν επιδίωξα καρέκλες και θέσεις και το απέδειξα, διατηρώντας όμως το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και να εκφράζω ελεύθερα την άποψή μου. Αναφέρει λοιπόν αυτός ο πολύ κακός συντάκτης ότι εκμεταλλεύτηκα την ιδιότητα του μέλους της πρώτης παράταξης προς εξυπηρέτηση προσωπικών φιλοδοξιών. Και ρωτώ, ποιος την έκανε αυτή τη δημοτική παράταξη να κερδίσει την πρώτη Κυριακή ως δεύτερη δύναμη? Μόνη της έγινε? Προφανώς όχι. Περίπου 160 υποψήφοι την κάναμε παράταξη. Ποιος έδωσε τη δύναμη στην παράταξη τη δεύτερη Κυριακή? Φυσικά η κοινωνία. Ποιος την έκανε ουσιαστικά στη συνέχεια πρώτη αυτή την παράταξη? Μόνη της έγινε? Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι βέβαια. Κάποιοι πάλεψαν για να γίνουν οι συμπράξεις που έγιναν και κάποιοι πάλεψαν και για αυτές που δεν έγιναν. Ποιος αποφάσισε να την ξανακάνει δεύτερη παράταξη, κυρία Σταμπουλίδου, με ανέτειες και αντιδημοκρατικές διαγραφές? Ο Γιώργος ο Κιζηρίδης? Όχι βέβαια. Ο λόγος της διαγραφής μου, πιθανότατα, κυρία Σταμπουλίδου, έχει να κάνει με την εκλογή μου στην Οικονομική Επιτροπή και τους συσχετισμούς που αρκετοί αντιλήφθηκαν με πονηρό τρόπο. Ήδη και πρώτης διαγραφής μου είχα ξεκαθαρίσει ότι ο Δήμαρχος δεν έχει να φοβάται από μέναν τίποτα απολύτως, όταν τα θέματα που θα έρχονται στην Οικονομική Επιτροπή θα διέπονται από νομιμότητα, διαφανείς διαδικασίες και θα εξυπηρετούν το συμφέρον του Δημότη. Φυσικά, εάν θα διέκρινε ότι κάτι αντίθετο θα συνέβαινε, όπως ιδιοτέλεια, αδιαφάνεια, παρανομία, θα τα καταψήφιζα, όπως άλλωστε είμαι σίγουρος ότι θα έπρεπε ο Δήμαρχος και άλλοι συνάδελφοι. Περαιτέρω, ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του μάλλον εφήβραν μια νέα νομοθεσία που λέει ότι αν ένας δημοτικός σύμβουλος από άλλη παράταξη σε πλησιάσει και σου μιλήσει για το οτιδήποτε, αυτό απαγορεύεται. Αυτά μάλλον είναι νέα ήθη στην πολιτική προφανώς. Τι ήταν αυτό που σας είπε ο κύριος Λαμπάκης εκείνη την ώρα? Ακριβώς. Η απόφαση της υποψηφιότητας και της αυτοπρότασης ήταν αποκλειστικά δική μου και ο μόνος άνθρωπος, όπως προανέφερα που συζήτησα, ήταν ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Καλιού. Άρα δεν σας προέτρεψε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης για να αυτοπροταθείτε? Σας ανέφερα ότι πολλοί συνάδελφοι υποστήριξαν την προοπτική της υποψηφιότητάς μου, αλλά η απόφαση ήταν ξεκάθαρα δικά μου. Κύριε Κιζηρίδη, πολλοί μίλησαν για συναλλαγές για αλυσβερίση. Αλήθεια, πώς είναι δυνατόν ο Δήμαρχος σε παραταξιακή συνεδρίαση προ ενός μηνός να θεωρεί και να λέει ενώπιον όλων των συναδέλφων ότι υπήρξε ένας επιτυχημένος αντιδήμαρχος σε μια νευραλγική θέση και μετά από λίγο καιρό να κατηγορούμε για πολιτικό αλυσβερίση? Πώς είναι δυνατόν ο Δήμαρχος να δηλώνει στο δικό σας κανάλι στις 6 Ιανουαρίου σε εσάς ότι η προσωπική του επιλογή στο πρόσωπο του κ. Γιώργου Καΐσα ήταν προϊόν της σύμπραξης με την παράταξη Ενότητα για μια νέα πορεία και να κατηγορούμε εγώ για προσωπικό αλυσβερίση? Και αλήθεια, κυρία Σταμπουλίδου, τι αλυσβερίση μπορεί να υπάρξει μεταξύ ενός εκλεγμένου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου που διευθύνει τις συνεδριάσεις και μελών της όποιας παράταξης? Εάν προέκυπτο ως πρόεδρος εγώ, αλήθεια, τι θα προσέφερα ως αλυσβερίση? Ίσως ένα λεπτό παραπάνω στην τοποθέτηση του κάθε επικεφαλής? Ας είμαστε σοβαροί. Τέλος, κυρία Σταμπουλίδου, και θέλω να είμαι απόλυτος αυτό. Θεωρώ και είμαι πολύ θυμωμένος ειδικά γι' αυτό, ότι όσοι μιλάνε περί πολιτικής αποστασίας θα πρέπει πρώτα να διαβάσουν πολύ καλά και να κατανοήσουν την πολιτική ιστορία της χώρας μας. Η λέξη αποστασία είναι συνδεδεμένη με σκοτεινές εποχές για να χρησιμοποιείται με αυτόν τον πολύ κακό τρόπο από αυτόν τον πολύ κακό συντάκτη αυτού του δελτίου τύπου. Όσοι γνωρίζουν τις δημοκρατικές και προοδευτικές καταβολές μου, τις οποίες ευτυχώς γνωρίζουν όλοι, τις οποίες τιμώ και δεν επιτρέπω σε κανέναν και καμία να παίζει με αυτές, θα έπρεπε να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικός με τέτοιες λέξεις, τις οποίες επιστρέφω στο συντάκτη αυτού του κατάπτυστου δελτίου τύπου. Την τιμιότητα, την ετοιμότητα και την εργατικότητα που επιδεικνύω καθημερινά προς το συμφέρον των δημοτών, μεταξύ άλλων ως αντιδήμαρχος, δεν επιτρέπω σε κανέναν να την αμφισβητεί. Ως εκ τούτου, το παραμύθι της αποστασίας που προσπάθησαν ορισμένοι να δημιουργήσουν δεν έχει δυστυχώς για αυτούς δράκους. Είστε σαφείς, κύριε Κιζηρίδη. Θα συνεχίσετε από ό,τι αντιλαμβανόμαστε στο εξής ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Κυρία Σταμπουλίδου, το μέλλον είναι μπροστά μας. Δεν έχουμε χρόνο πολύ να το συζητήσουμε. Μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Όχι, δύο λέξεις θα πω. Συνεχίζω την προσπάθεια με τις ίδιες αρχές και αξίες που εξαγγείλαμε με τον Γιάννη Ζαμπούκη και πείσαμε τους συνδημότες μας για να μας δώσουν την εντολή της διοίκησης.
Εγώ τουλάχιστον δεν σκοπεύω να παρεκκλίνω ούτε χιλιοστό, όπως και δεν το έπραξα ως σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας, κύριε Κιζηρίδη. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους. Καλή χρονιά και σε εσάς.